Συνέχισε από εδώ και κάτω. Πατάω και πατάω. Τίποτα δεν πατάω. Σε πίσω σταθερά κράτα. Από δύο λόγια. Κύριε Λέσον,
ελεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσεων, Κύριε ελεήσεων, Κύριε ελεήσεων. Και πάρξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ηθαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γένου εμήν δέσποτα της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Αμήν. Ελεήμων κάτι του άνθρωπος Θεός υπάρχει, τη σύνθη δόξα να λεπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεχτώμεν. Κύριε ελεήσον. Ευχαριστούμε σε Κύριε ο Θεός ημών, ότι και άφησε την εύσημο τάφτην ημέρα νίγα για σημάς επί νίκιον οδύνης και αναπέμψε το ευεργέτη και σωτήρι ημών, τη δούλαρη άρχοντες ημών και πάσα η συναγωγή λαού επί το αυτό, συναχθέντες ανάμνηση, επιτελούμεν έργου θαυμαστού και μεγάλου, ο η δεξιά σου εργάζεται τις ημέρες ημών, εις ένδειξη ότι η μέρα Κυρίου επί πάντα υπηρεστήν και υπερήφανον και η μέρα πτώσεως επί υψηλών και μετέωρων, τους γάρεν δόξου συνετάραξας με τα ισχύως και τους υψηλούς εμνύπη συνέτριψας με τα δυνάμεως, για τούτο Κύριε σήμερον, της ενέσεως σου πλήρης ημών πάσα η γη, εν επιδομοσύνη και αγαλιάσει υπόμετση. Τα σοβρού σου Κύριε γνώρισον ημίν και τα στρίβου σου δίδαξον ημάς. Νομοθέτησον ημάς εν τη οδό σου και οδήγησον πάντα στους άρχοντας και των λαών επί την αλήθειά σου, ότι πολλήσει κυκλώθεν οι εχθροί ημών και μακάριος ο λαός που εστί βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού. Έτσι δε και υπέρ των ψυχών των μαρτύρων αδελφών ημών Θεόμεθά σου, των εν πολέμω πεσόντων, των ανελευθέντων, των εκφαλωσία και εξορία τελειωθέντων, ή να αβριστώσουν εν αγαπής και αναπαύσονται με το δικαίω, και είναι τα οστά αυτών ως το θάνει αναπτύλει, όπως φάνει τι όντες και η επιφύλια αναστάσεω και κοιμημένη ευχαριστή και μένων και το ξοδοκία της είναι να φεύγουμε, το κρατεό βασιλεί των αιώνων στους αιώνας. Αμήν. Αμήν, της Θεός μέρας, ως ως Θεός ημών, ο ποιον θα φάσει αγώνος. Καλημέρα σας. Όπως όλοι γνωρίζετε, τέτοια μέρα κλείθηκε ο Ελληνικός πόλεμος, όλοι οι νέοι της Ελλάδος, κλείθηκαν από τα όπλα. Μεταξύ αυτών και αρκετοί χωριανοί μας, παππούδες μας και πατεράδες μας. Άλλοι γύρισαν σόι και αυλαβείς από το μέτωπο, άλλοι πετράπαθα, άλλοι δυστυχώς έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι στα διάφορα πεδία των μαχών στο αφανικό μέτωπο. Έξι άτομα ήσαν από αυτούς που σκοτώθηκαν εκεί. Έχουμε τα ονόματά τους στις κορνίζες εκεί που βλέπετε μπροστά, πότε σκοτώθηκε ο καθένας, πού έπεσε. Είναι έξι άτομα που χωριανοί μας που δεν γύρισαν πίσω. Είναι ένας ακόμα χωριανός μας, ο οποίος υπηρετούσε στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις και αυτός έπεσε μαχόμενος. Και είναι και δύο άλλοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής από τους Γερμανούς. Αυτούς λοιπόν τους συμπατριώτες μας που πέθαναν, που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και σκοτώθηκαν και εκτελέστηκαν και από τους Γερμανούς, σκεφτήκαμε οι σύλλογοι των παλαιοπληκτών, δηλαδή ο Σύλλογος Παλαιοπληκτών Αττικής, ο Σύλλογος Παλαιοπληκτών Τρικόλεως και ο Σύλλογος Γυναικών Παλαιοπύργου, να τους κάνουμε μία δημόσια δέηση, μιας και φέτος η 28η που ήταν Κυριακή και ήταν πιο εύκολο από εμάς από την Αθήνα να έρθουμε όσοι μπορούσαμε να έρθουμε. Γι' αυτό και βλέπετε εκεί πέρα στις κορνίδες που έχουμε είναι τα ονόματα αυτών των 9 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και από τους Γερμανούς κατακτητές. Γι' αυτό και μόνο είναι η επιδημόσια ειδήσεις σήμερα λόγω της σημερινής εθνικής ερωτής. Βέβαια μετά την κατοχή και της απελευθέρωση και τις εμφύλιες διαμάχες που έγιναν δυστυχώς στην πατρίδα μας και άλλοι συμπατριώτες μας έπεσαν στα διάφορα πεδία των μαχών είτε από την μια πλευρά και από την άλλη και αυτός ελπίζω να μας δει ευκαιρία να κάνουμε κάποια άλλη φορά μια ανάλογη επιδημόσια ειδήσεις. Σήμερα η επιδημόσια ειδήσεις αυτή είναι ακριβώς και μόνο για αυτούς που έπεσαν στο 1940-41 και που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στην κατοχή. Αιωνία του συνήθου.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών και εις Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδη εφτάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά για μένα. Θα ακολουθήσει η κατάδυση σε πάνω από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τον πρόεδρο στο Ιερό και μετά όλοι στην καφετέρια στο καφενείο για αναψυχτικά και κάποια αυτά γυμνάκια που μου θέλει. Περάστε και για το αντίδοτο.